Όσοι το είδαμε, αυτοί που το είδανε δεν θέλαν να καταθέσουν γιατί φοβόντουσαν. Τους τραβάγαμε και λέγανε να μην βρούμε τον πελά μας. Το είδαμε τουλάχιστον 50 άνθρωποι. Από αυτούς μόνο οι τρεις φύγαμε στον καπετάνιο, γιατί συνέχιζε το ταξίδι του για μία ώρα το καράβι. Χτυπήσαμε εμείς οι τρεις στον καπετάνιο. Βγήκε κάποιος κύριος και μας είπε ότι δεν μπορεί ο καπετάνιος, μην τον ενοχλείτε. Περιμένουμε, ξαναχτυπάμε δυνατά, γιατί φωνάζαμε επίγει να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον καπετάνιο. Και εκείνη την ώρα κλείσανε την πόρτα και σβήσανε το φως. Με το που έγινε αυτό, πριν κλείσει ο καταπέλτης, εγώ τουλάχιστον πήρα αμέσως το 100 και ενημέρωσα για να... Ήταν σοκαριστικό. Ήταν όμως δολοφονία. Και εδώ ήρθα μόνο και μόνο για να δώσω τα στοιχεία μου, αν με χρειαστεί η οικογένεια. Κατεβαίνοντας από το πάνω κατάστρωμα, συγχωρέστε με που τρέμω, έχω τόσες μέρες που δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εικόνα. Φτάνω στο κάτω κατάστρωμα, επειδή είχε μια καθυστέρηση το καράβι, να δω τι γίνεται. Στην αριστερή πλευρά του καταπέλτη βλέπω έναν μικρόσωμο νεαρό άντρα να πηδάει από την προβλήτα στον καταπέλτη. Η προβλήτα με τον καταπέλτη εκείνη τη στιγμή ήταν ακριβώς στην ίδια ευθεία. Πηδώντας στον καταπέλτη, ένας κύριος με λευκό πουκάμισο, πολύ εύσωμος, τον έσπρωξε και ξαναβρίσκεται στην προβλήτα. Ο νεαρός μικρόσωμος άντρας με τα σκούρα ρούχα ξαναμπαίνει. Ο Αντώνης, τότε δεν ήξερα ότι τον λένε Αντώνη, τώρα το έμαθα. Ξαναμπαίνει στον καταπέλτη και τον ξανασπρώχνει πολύ δυνατά ο κύριος με το λευκό πουκάμισο. Και εκείνη την ώρα σηκώνεται ο καταπέλτης. Ο Αντώνης πατάει με το ένα πόδι, αυτό το μετέωρο βήμα του πελαργού που βλέπουμε στην προβλήτα. Πέφτει μέσα. Εκείνη την ώρα τα νερά ήταν σε τέτοια αντάρα, γιατί οι τουρμπίνες ήταν ανοιχτές. Όταν έπεσε μέσα, έκανε πάρα πολύ ώρα να βγει και καταλάβαμε ότι πνίγει εκεί. Ήταν αδύνατο να σωθεί, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία αυτού του ανθρώπου. Καθόταν ακίνητος, δεν ξέρω πόσα στη μάρα καθότανε, έπαθε, αλλά ακούσαμε όλοι να λέει «φεύγουμε», είπε αυτή τη λέξη, σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να είχε πέσει ο καφές του μέσα και φύγαμε σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι φώναξαν «δολοφόνε, δολοφόνε», μετά προσπαθούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε να σταματήσουμε το καράβι. Ήτανε ό,τι πιο τραγικό έχω ζήσει στη ζωή μου, να βλέπω έναν άνθρωπο να πνίγεται για πλάκα.